Εν αναμονή του πρώτου κύματος των προσφύγων και μεταναστών βρίσκεται η τοπική κοινωνία στα Γιάννενα και την Ήπειρο, παρότι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που χειρίζεται την υπόθεση δεν έχουν εκδοθεί. Η επιλογή των 5 χώρων για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας των προσφύγων στην Ήπειρο συνοδεύτηκε από το χρονοδιάγραμμα άφιξης των προσφύγων μέχρι τις 12 Μαρτίου. Έκτοτε, καμία επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξε από το Υπουργείο, έστω προς τους δήμους που επιλέχθηκαν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες στα διοικητικά τους όρια. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι γιατί οι φορείς της αυτοδιοίκησης διεκδικούν ίσως μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που τελικά θα έχουν, αλλά επειδή κανείς δεν είναι σε θέση να ενημερώσει με υπεύθυνο τρόπο τις τοπικές κοινωνίες, να προλιάνει το έδαφος και η υποδοχή και φιλοξενία να γίνει με τον καλύτερο δυνατό και πλέον οργανωμένο τρόπο. Μέχρι και αργά το απόγευμα, με εξαίρεση κάποιες εργασίες καθαριότητας που έγιναν στις μαθητικές εστίες Δολιανών και Τσεπελόβου, δεν υπήρξε καμία άλλη προετοιμασία. Αντιθέτως, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαπιστώνοντας κάποια σοβαρά προβλήματα όπως για παράδειγμα αυτά που τέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων για το αεροδρόμιο στον Κατσικά, κινείται και προς άλλες πιθανές θέσεις που θα μπορούσαν να στεγάσουν και μάλιστα άμεσα κάποιες εκατοντάδες πρόσφυγες. Η σχετική παραδοχή για την προετοιμασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό έγινε από την πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ηπείρου, Κατερίνα Μητοπούλου, που ανέφερε ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητήθηκε να ετοιμαστούν κάποιες στεγασμένες δομές που ανήκουν στο κέντρο, ενδεχομένως και για την άμεση φιλοξενία προσφύγων. Το Κέντρο Πρόνοιας Ηπείρου διαθέτει στην δικαιοδοσία του δομές και σε λειτουργία και σε εγκατάλειψη, όπως είναι αντίστοιχα το Κέντρο Παιδικής Μέρημνας στην Κόνιτσα ή η Παιδόπολη στον Άγιο Ιωάννη, στα όρια των Δήμων Ιωάννητων και Ζήτσας. Από τη μεριά τη δικιά μας, δηλαδή από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάναμε μια συνάντηση την Παρασκευή που μας πέρασε με την Υπουργό, την κυρία Φωτίου, και τον κύριο Κουρουκλή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε προβεί στη χαρτογράφηση των δομών που ανήκουν στην πρόνοια, τόσο αυτών των οποίων είναι σε λειτουργία, όσο και δομών που έχουν εγκαταληφθεί και είναι παροπλισμένες. Υπάρχει ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή, αν μας ζητηθεί από το Υπουργείο Άμυνας, που είναι επικεφαλής ο υφυπουργός, ο Δημήτρης Σοβίτσας, στην όλη διαδικασία, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στο βαθμό που θα μας ζητηθεί. Τόσο με κλειστές δομές, δηλαδή οι δομές που είναι διαχειρίσιμες, που να λειτουργούν, για να στεγάσουμε προσωρινά κάποιες οικογένειες ανθρώπων, όσο και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, από τη μεριά του Υπουργείου έχει γίνει όλη απαραίτητη προετοιμασία. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης έδειξε ενοχλημένος από τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο ζήτημα σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της αυτοδιοίκησης και των προτάσεων που οι φορείς της υπέβαλαν. Αναφορικά με τις υποδεικνυόμενες θέσεις από το Δήμο Ιωαννητών, ο κ. Καχρημάνης αποκάλυψε πως η πρόταση αφορούσε στην περιοχή δίπλα στον κόμβο της Εγνατίας, πλησίων του κτηρίου της ΕΛΕΠΑΠ. Θέσαμε δύο όρους. Οι δύο όροι ήταν ότι ό,τι θα γίνει από πλευρά ζήτησης θα γίνεται από την τοπική κοινωνία, είτε ο καθαρισμός των εγκαταστάσεων αυτών, και ζητήσαμε αυτοί οι χώροι να έχουν ασφάλεια και να μην δημιουργούν προβλήματα στην ευρύτερη κοινωνία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χίλια δυο άλλα βάσανα στην πλάτη τους. Έγινε δε υπόσχεση, γιατί ο Δήμος Ιωαννητών και άλλοι φορείς όπως και εμείς προτείναμε, ειδικά για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, γιατί υπήρχε και από μας η διαφωνία για την περιοχή της Κατσικάς που αποφυλάσσονται όλα τα αρχεία της Περιφέρειας Ηπείρου και της Πολεοδομίας, να υπηρεθεί ένας άλλος χώρος μακρινός από αυτές τις εγκαταστάσεις. Υπόθηκε από το Υπουργείο ότι θα βρεθεί μετεκπλήξιος. Χτες το πρωί είδαμε ένα χαρτί που στάλθηκε από το Υπουργείο που προτείνει 5 χώρους στην Ήπειρο. Έκτοτε ο κάθε δήμαρχος προσπαθεί να έρθει σε μια επαφή με το Υπουργείο Άμυνας για να μπορέσει να δει τι γίνεται και πώς θα γίνει στην περιοχή του. Το μόνο που γράφει το έγγραφο ότι αυτός ο κόσμος θα έρθει στην περιοχή μας μέχρι τις 12 Μαρτίου. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει ζητηθεί η αρρωγή σε κανένα θέμα. Το δηλώνω αυτό, ότι ούτε η Περιφέρεια Ηπείρου αλλά ούτε και η Δήμη της Ηπείρου, ούτε καν η εμπλεκόμενη Δήμη, έχει ζητηθεί σε κάτι η αρρωγή. Εμείς είπαμε ότι είμαστε εδώ με το υπηρώτικο πνεύμα της φιλοξενίας, ό,τι είναι να τα λύσουμε και να μην έχουμε κομικοτραγικές καταστάσεις στην Ήπειρο, αλλά σας λέω, μέχρι στιγμής δεν μας έχει ζητηθεί τίποτε. Και είναι καθήλυνα αρμόδιο του Υπουργείου πλέον
άμυνας με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Βίτσα, και τις στρατιωτικές αρχές για τα περαιτέρω. Ο Περιφερειάρχης ερωτήθηκε για την εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη διαχείριση του προσφυγικού και των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας πως είναι ένας γρήγορος τρόπος για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Σε κάποια θέματα όμως θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτός είναι ένας τρόπος γρήγορος που λένε ότι πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ όμως ότι όταν σέβεσαι τις τοπικές κοινωνίες, κάποια θέματα πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουν και την οικονομία της που τόσο υποφέρει την τοπική. Και αυτό δεν γίνεται μέσω των ΜΚΟ και αυτό το θέσαμε από την αρχή και το είπαμε. Εντάξει, για κάποιες εγκαταστάσεις, αφού έχουν συμβάσεις κεντρικά, μπορούν να τις κάνουν. Αλλά θεωρώ τα θέματα, και μας υποσχέθηκαν ότι αυτά θα γίνουν, σύτησης και καθαρισμού, θα γίνουν μέσω της τοπικής κοινωνίας. Εμείς πρέπει να λέμε αλήθειες μεταξύ μας. Μας έχουν πει για 2-3 μήνες, αλλά εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Σε εκτάκτους περιπτώσεις, έκτακτα μέτρα. Και εμείς γι' αυτό, κάτω από την πίεση του καθήκοντος και της υπευθυνότητας, είπαμε ότι θα ασχοληθούμε για να μην έχουμε προβλήματα στην περιοχή μας, γιατί σε λίγο αρχίζει ο τουρισμός. Εμείς δεν έχουμε και μεγάλο τουρισμό. Αν τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα τα πράγματα και αν στην πλευρά της Αλβανίας, η οποία θεωρώ ότι θα δώσει άδεια, απλώς ανεβάζει την ταρίφα εντός εισαγωγικών που θέλει να πάρει από τον κόσμο που εκεί θα πάει, γιατί βλέπουμε με μεγάλη ευκολία είτε οι Ιταλοί να συνεργάζονται με τους Αλβανούς, είτε οι Τσέχοι, οι Ουκρανοί, οι Ούγγροι, οι Αυστριακοί με τους Σκοπιανούς. Αυτά όλα δείχνουν ότι οι αρχές της Ηνωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης που όλοι μας θέλουμε να υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Καλούμαστε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε ποιες είναι οι αξίες μας. Γιατί χάθηκε ο προσανατολισμός και θέλω να ελπίζω ότι δεν έχει χαθεί οριστικά.